Εικόνα της αποκάλυψης στον Αλμυρό από την ισχυρή βροχόπτωση και τους ορμητικούς χυμάρους το βράδυ της Παρασκευής. Με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα ήταν απίστευτη. Στην είσοδο του Αλμυρού, κομμάτι του δρόμου υποχώρησε, το τοπίο μοιάζει με βομβαρδισμένο. Η ώρα είναι 9 το πρωί του Σαββάτου με το πρώτο φως της ημέρας. Οι εικόνες πραγματικά είναι σοκαριστικές στην είσοδο του Αλμυρού. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε ακριβώς πίσω μου, έχει φύγει ολόκληρο κομμάτι της γέφυρας στο συγκεκριμένο σημείο και το θέαμα πραγματικά είναι απίστευτο. Απίστευτες εικόνες μπροστά και από το Λύκειο Αλμυρόλα και το 5ο Δημοτικό, όπου ένα μεγάλο κομμάτι δρόμου κατέρευσε. Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο και έκαναν λόγο για πρωτόγνωρα φαινόμενα. Πρόκειται πραγματικά για βιβλική καταστροφή στον Αλμυρό. Η ώρα είναι 8 το πρωί και με τον εικονολήπτη της τηλεόρασης του Άστρα Βαλάντικα Πίτσα βρισκόμαστε στην περιοχή του Αλμυρού που βρέθηκε στο επίκεντρο των ορμητικών χυμάρων και της ισχυρής νεροποντής από χθες το απόγευμα. Όπως μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω μου, η εικόνα είναι απίστευτη. Έχει υποχωρήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα δρόμου. Μία κολόνα της ΔΕΗ έχει πάρει κλίση προς το έδαφος και όλα αυτά μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού. Εδώ κάτοικος της περιοχής δεν είστε? Ευξηνούπολης. Έχετε ξαναδεί φαινόμενα τέτοιας έντασης? Όχι. Πρώτη φορά. Το ευτυχημένο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές όμως. Υπήρχαν, αλλά εντάξει, σώθηκαν οι άνθρωποι. Εδώ τώρα τι ακριβώς συνέβη? Είμαστε μπροστά στο Λύκειο Αλμυρού. Ναι. Αυτό εδώ ήταν... Υπήρχαν δέντρα εδώ που έχουν φύγει. Ναι. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Κάτοικος της περιοχής, Αλμυρό εδώ είμαστε. Έχει φύγει όλο το κομμάτι του δρόμου μέχρι και απέναντι. Όλος αυτός ήταν περιφερειακός από εδώ, όπως το βλέπεις, έρχεται και πήγαινε εκεί και έφυγε όλο αυτό το κομμάτι. Όλο το κομμάτι αυτό έχει φύγει. Ναι. Εσείς τι λέτε, έχετε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο ποτέ τόσα χρόνια εδώ? Τόσα χρόνια πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όλο το κομμάτι δρόμου υποχώρησε, απίστευτο θέαμα. Εγώ τα χρόνια που έχω να με την ηλικία μου, τόσα χρόνια δεν έχω δει τέτοια καταστροφή μεγάλη. Είχε νερό μεν το ποτάμι, αλλά τόσο πολύ όχι. Καμιά φορά. Εδώ υποχώρησε όλο το κομμάτι δρόμου μέχρι και απέναντι που βλέπουμε. Απέναντι, όπως είναι τα δέντρα εκεί να φαίνεται, εδώ ήταν ο δρόμος 15 μέτρα εδώ. Είμαστε δίπλα στο Λύκειο Αλμυρού, τι συνέβη? Το αίμα κατέλαβε το χώρο του, τίποτα άλλο. Και έχει άλλο να διεκδικείς, γιατί αυτά σχολεία και τέτοια ήταν και αυτά. Εμένα έχω μεγαλώσει εδώ πέρα και τα ξέρω. Το πέρασμα του κυκλώνα Ιαννού από την περιοχή ήταν καταστροφικό. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση, κολόνες φωτισμού κατέρευσαν. Οι ιδιοκτησίες υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές και δίκτυα καταστράφηκαν. Μεγάλος όγκος του νερού που κατέβαινε στον Αλμυρό. Μία ακόμη απίστευτη εικόνα κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα με μία σκυλίτσα στον χήμαρο μπροστά από το Λύκειο Αλμυρού να επιχειρεί να περάσει για να φτάσει στην απέραντη όχθη και τα κουτάβια της.